Προτείνετε νέα σεζόν στο Happy Day, κάνετε πρεμιέρα. Πώς, πώς φαίνεται ο νέος σου ρόλος? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Mm -hmm. Ξυπνάω κάθε μέρα με την χαρά ότι θα πάω για δουλειά και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ε, Πώ φαίνεται το καθημερινό ξύλο σε σύγκριση με το, με το Σαββατοκύριακο. Το είχα ζήσει αυτό πριν 7 χρόνια στο Σταρ. Γιατί ξυπνάγα και τότε 5,5 ώρα. Οπότε λίγο ξέρει, ήξερα τι με περιμένει. Ε, Φέτο όμω είναι διαφορετικά. Μου αρέσει γιατί έχει όλη τη μέρα μπροστά σου. Προσπαθεί να βλέπει και τα θετικά. Ε, Πολλοί ήταν την Πρεμιέρα και αναρωτηθήκανε, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό σου. Όχι, σαν τι. Δεν ξέρω, κάτι στα χείλους, ξέρω εγώ, κάτι όχι, τέτοιο. Όχι, όχι, δεν έχω κάνει, όχι. Θα έκανες ποτέ. Α, μα χρειαζόταν, ναι. ναι. Πλαστική γενικότερα στο πρόσωπο ή οτιδήποτε. Πλαστική, πλαστική δεν θα έκανα, mm -hmm. αλλά κάποια στιγμή όταν θα πρέπει να κάνω μπότοξ θα κάνω. Mm -hmm. ε, για την επόμενη χρονιά, τι θες να σου φέρει, παιδί μου. Ακριβώς αυτά που έχω και φέτος. Να μην αλλάξει δηλαδή. τίποτα. Δηλαδή, τι, πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Πολύ καλά. Ε, την άτυπη εντό αγωγικών κόντρα που υπάρχει με την εκπομπή της καινούριου στα σπινάκια στην τηλεθέα, πώς τη βλέπεις. Η κόντρα... Δεν υπάρχει κόντρα. Είναι τελείως διαφορετικές εκπομπές. Ξέρεις, δεν υπάρχει καν μια σύγκριση. Άλλα κάνει η Κατερίνα. Πολύ καλά τα κάνει και εγώ είναι και φίλη μου, οπότε ξέρεις τη συμπαθώ. Και τυχαίνει φέτος να είμαστε απέναντι. Mm -hmm. δεν... νομίζω ότι και οι δύο κερδισμένοι είναι. Και οι δύο εκπομπές πάνε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς.